Να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιάννη Μπασιά, ενεργειακός αναλυτής και τέος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Υδρογων Ανθράκων. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σύνδεση αρχικά. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είχατε τη δυνατότητα, φαντάζομαι, να ακούσετε και το ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Είστε και γνώστης του ζητήματος, οπότε σε αντιδιαστολή με τα όσα παρακολουθήσαμε, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή τη στιγμή εκτιμάτε ότι όντως βρισκόμαστε στην έναρξη μιας νέας εποχής. Νέας εποχής δεν θα το έλεγα. Είναι γεγονός ότι μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί κάπως έτσι παρουσιάζεται από πάρα πολλά μέσα. Αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια των αδειοδοτήσεων που είχαν δοθεί από την εποχή του 19-20 και οι οποίες δεν προχωρήσανε στην υλοποίησή τους για διάφορους λόγους, οι οποίοι ήταν, όπως παρουσιάστηκε και στο ρεπορτάζ σας, ήταν η γεωστρατηγική, η οικονομική, συμφερόντων. Μετά έχουμε την πανδημία, μετά αρχίζει και ο πόλεμος. Όλα αυτά δημιουργήσανε πάρα πολλές αργοπορίες, αλλά μιλάμε για τις ίδιες άδειες που υπογράφηκαν εκείνο τον καιρό από την προηγούμενη κυβέρνηση, οι οποίες πιστοποιήθηκαν και ψηφίστηκαν από τη Βουλή από την σημερινή κυβέρνηση, και οι οποίες άδειες δεν προχώρησαν στην υλοποίησή τους. Μιλάω για την Κρήτη ιδιαίτερα, δυτικά και νοτιοδυτικά, δεν υλοποιήθηκαν, και τώρα μετά από παρατάσεις που δοθήκανε στους ίδιους νόμους, γιατί είναι νόμοι του κράτους αυτές οι συμβάσεις, δόθηκαν παρατάσεις γιατί είχαν σταματήσει για 3 χρόνια και τώρα ξεκινάνε και πιστεύω, εύχομαι, να προχωρήσουν γρήγορα. Εγώ νομίζω ότι η παραγωγή δεν μπορούμε να δούμε πριν από το 29-30, γιατί η παραγωγή απαιτεί υποδομές, απαιτεί καινούργιες μελέτες, απαιτεί αδειοδοτήσεις ιδιαίτερες από την μεριά του κράτους. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, μπήκαμε σε μια πορεία, μια ευθεία γραμμή, η οποία δεν θα έπρεπε να βρει άλλα εμπόδια, για να κατορθώσει και η Ελλάδα να είναι στο χορό αυτό των όλων των ευρωπαϊκών χωρών, σε αυτό το χορό, ο οποίος σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έρευνα και η εκμετάλλευση καινούριων κοιτασμάτων ή παλαιών κοιτασμάτων παρατημένων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα. Γιατί, για τους εύλογους λόγους, είναι εύλογο, γνωρίζετε, όλοι τρέχουν τώρα να βρουν φυσικό αέριο, έτσι, που μέχρι πριν 6 μήνες δείχναν με το δάχτυλο σαν να ήταν ο πιο... Αλήθεια είναι, και αν ενδεχομένως είχαν δρομολογηθεί νωρίτερα και εγκαίρως τα πράγματα, αυτή τη στιγμή η χώρα μας να ήταν από την πλευρά των προμηθευτών φυσικού αερίου και όχι των αγοραστών. Αλλά εντάξει, εδώ τώρα ανοίγουμε άλλη συζήτηση. Κύριε Μπασιά, θέλω λίγο, επειδή αυτή τη στιγμή μιλάμε σε επίπεδο εκτιμήσεων, μέχρι τουλάχιστον να τρυπήσουμε και να δούμε τι υπάρχει στο υπέδαφος, να μας εξηγήσετε και για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει, δεν έχει ενδελεχή γνώση των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή, στην παρούσα φάση, βρισκόμαστε στο επίπεδο της χαρτογράφησης, να το θέσω απλά. Είμαστε στο στάδιο των σεισμικών ερευνών. Τι διαφορετικό ενδεχομένως θα μας δώσουν από τις σεισμικές έρευνες, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλες, από νορβηγική εταιρεία το 2012. Η ίδια νορβηγική εταιρεία είναι. Η ίδια νορβηγική, η οποία έκανε τις πρώτες γεωφυσικές έρευνες. Ναι, επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα που θα είναι το πιο κατανοητό που μπορεί να υπάρξει για όλους τους ακροατές και τηλεθεατές. Φανταστείτε το τραπέζι σας στην κουζίνα ή στην τραπεζαρία σας, το οποίο επάνω βάζουμε 3 ή 4 κόλλες χαρτί, αυτό το α4 των εκτυπωτών, και αυτές είναι οι περιοχές γενικού ενδιαφέροντος που δείξανε οι πρώτες γεωφυσικές έρευνες της νορβηγικής εταιρείας. Μετά από τόσα χρόνια ερχόμαστε λοιπόν σε αυτά τα 4 ή από τα 5 κρατήσαμε τα 3 κομμάτια χαρτί στο τραπέζι σας, και εκεί πάνω, επειδή τα βρίσκουμε πιο ενδιαφέροντα αυτά τα φύλλα χαρτιού, θα πάμε να κάνουμε καινούργιες γεωφυσικές έρευνες δυσδιάστατες για να δούμε σε ποιες περιοχές αυτών των φύλων α4 θα μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε μετά τις 3 διάστατες. Εφόσον λοιπόν προσδιορίσουμε ότι σε αυτό το κομμάτι του φύλου α και του φύλου β μας ενδιαφέρει να κάνουμε 3 διάστατες, θα πάμε να κάνουμε τις 3 διάστατες.
θα μας επιτρέψει να έχουμε μια ιδέα του όγκου και να βλέπουμε την εικόνα σε τρεις διαστάσεις με πάρα πολύ λεπτομέρεια, με τόση λεπτομέρεια που όταν αποφασίσουμε να κάνουμε μια πρώτη ερευνητική γεώτρηση, θα πάρουμε μια βελόνα και θα τη βάλουμε απάνω σε αυτό το κομμάτι του χαρτιού Α4 στην περιοχή που νομίζουμε ότι μπορεί να αποδώσει. Όλη αυτή η διαδικασία θα μας φάει μέχρι το 2027. Δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα. Υπάρχει κάποιος αστάθμητος παράγοντας που μπορεί είτε να τρέξει είτε να καθυστερήσει τις εξελίξεις? Σήμερα δεν νομίζω, διότι υπάρχει μια τέτοια κινητικότητα, αν θέλετε, σε όλη την περιοχή και δεν νομίζω ότι έχουμε προβλήματα πια γεωπολιτικά φόβου και άλλα, ιδιαίτερα σε αυτά τα 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, διότι είναι καθαρά ελληνική επικράτεια, κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και υπάρχει σήμερα και μια συνειδητοποίηση από τον τεχνικό κόσμο αλλά και από τον πολιτικό κόσμο, ότι και από την άλλη μεριά της μέσης γραμμής, δηλαδή από τους γείτονες της Λιβύης, υπάρχουν αντίστοιχα δυνητικά κοιτάσματα. Μη σας πω και σε μερικές περιοχές ίσως και πιο σημαντικά. Οπότε όλη η περιοχή παρουσιάζει ενδιαφέρον. Άκουσα σήμερα στις ειδήσεις, δεν θυμάμαι από πού και από ποιον, ότι εάν δεν βρεθεί ένα μεγάλο κοίτασμα στην περιοχή μας, τέρμα η Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Αυτό δεν είναι σωστό. Υπάρχουν πάρα πολλά κοιτάσματα τα οποία είναι ήδη δουλεμένα, τα οποία περιμένουν δυνητικά, έτσι, περιμένουν να γίνει μια γεώτρηση να τα επαληθεύσει και στην Αίγυπτο και στην Κύπρο και στο Ισραήλ και στο Λίβανο και στην Ελλάδα και στη Λιβύη. Οπότε όλη η περιοχή έχει πάρα πολύ δυναμικό. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, εάν ελοχεύει κάποιος κίνδυνος σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί μιλάμε για μια έρευνα με πάρα πολλές, φαντάζομαι, και πολύ ειδικές απαιτήσεις. Επιχειρούμε σε πολύ μεγάλα βάθη, υπάρχει κάποια πρόκληση γύρω από αυτό το εγχείρημα? Ναι, το τεχνικό θέμα του βάθους της θάλασσας σήμερα δεν είναι ένα πρόβλημα. Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει πάρα πολλές, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η έρευνα και η τεχνολογία και η γεώτρηση, διότι σήμερα υπάρχει έρευνα στα, θα έλεγα, στα 3.700 μέτρα βυθού, για να φτάσουμε στο βυθό, και άλλα 2.000 μέτρα πέτρα, που σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό.